Να πάμε λίγο στο καλεσμένο μας. Ναι, ωραία. Ο οποίος έχει και αρκετή δουλειά. Βεβαίως, βεβαίως. Να προλάβουμε λίγο, να τα προλάβουμε. Ναι, 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 πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο. Ξέρω εγώ, σιδηροκέφαλο, να τον ευχηθούμε, Κώστα. Καλό στο μάχη, καλή υπομονή, δεν ξέρω. Χαρά στο κουράγιο. Και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και το σιδηροκέφαλο και όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Να το τρέξουμε και να ρωτήσω τι σημαίνει για τον Τάκη Μπαλτάκο πρώτον και για την ΕΠΟ δεύτερο το γεγονός ότι εκλέχθηκε νέος πρόεδρος με 90%, με πλάς του 90% των ψήφων. Ναι, είναι 90% και κάτι ψηλά. Και κάτι ψηλά. Αυτό, ναι, αυτό οπωσδήποτε δίνει μια και αισιοδοξία αλλά και ενδυναμώνει. Διότι είναι ένα ποσοστό συντριπτικό, το λέει το νούμερο και μόνο, δεν υπάρχει αυτή κουβέντα. Σημαίνει μια αποδοχή, η οποία αποδοχή όταν είναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ενώσεις που ψηφίζουν και οι ομάδες βέβαια της Α1 εκπροσωπούν το ποδόσφαιρο σε όλη την Ελλάδα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό, δηλαδή σε αποδέχεται το 90% του ποδοσφαίρου μέσω των ενώσεων βεβαίως, αυτό δίνει μια άνεση, μια τάση σταθερότητας και μια θέση ενδυνάμωσης. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Να ρωτήσω κύριε Μπαλτάκου. Ναι, σας ακούμε. Ναι, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα να μας πείτε, και μετά θα κάνω την ερώτηση, τους στόχους σας για την θητεία που ξεκίνησε από χθες. Ναι, θα σας πω. Ο βασικός στόχος είναι να αποκατασταθεί η κυριαρχία της ΕΠΟ στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως θα έπρεπε να είναι με βάση τους νόμους και το καταστατικό της ΕΠΟ, και να αποκατασταθεί επίσης το κύρος της ΕΠΟ στο βαθμό που έχει βληθεί και τρωθεί για διαφόρους λόγους, δεν τους εξετάζουμε, στο παρελθόν. Δηλαδή εγώ θέλω να είναι η ΕΠΟ, να γίνει μάλλον η ΕΠΟ, ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός, μια ποδοσφαιρική ομοσπονδία και family των αντιστοίχων ευρωπαϊκών κρατών. Ό,τι δηλαδή κύρος έχει η Ομοσπονδία της Αυστρίας, ας πούμε, ή της Δανίας ή της Ολλανδίας, το ίδιο κύρος να έχει στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς η ΕΠΟ. Αυτό είναι το σκεπτικό. Και αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα. Στόχευση. Δύσκολο πολύ, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει καχυποψία. Δεν υπάρχει στην Αυστρία ή στην Δανία. Στην Ελλάδα έχουμε καχυποψία, συνωμοσιολογία, επιθετικότητα των πάντων εναντίον πάντων. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα επιτευχθεί, όχι άμεσα, δεν γίνεται, αλλά σε ένα χρονικό πλαίσιο των 2 ετών που θα διαρκέσει αυτή η διοίκηση, πιστεύω θα επιτευχθεί. Όσα περιγράψατε είναι πραγματικότητα, αλλά θα πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, ότι είναι αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη μια στιγμή. Συγγνώμη, μια στιγμή παρακαλώ. Βεβαίως, 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 βεβαίως. Είμαστε εδώ στο κοινό, φίλες και φίλοι. Ναι, 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 ναι. Παρέα με τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο, ο οποίος έτσι εν συντομία θα μας πει. Ναι, συγγνώμη, γιατί είναι στην ΕΠΟ τώρα και βεβαίως. Έχετε κάτι να μ' ακούτε. Ωραία, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε, βεβαίως, βεβαίως σας ακούμε. Ναι, ναι. Έλεγα ότι η συνωμοσιολογία, η επιθετικότητα, η άρνηση, όλη αυτή η κακή ατμόσφαιρα γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι άδικη. Δηλαδή, δίνει αφορμές στο ποδόσφαιρο ή πρόσωπα που βρίσκονται στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι άδικη, κάθε άλλο. Βέβαια δεν είναι άδικη. Δικαιολογείται και δικαιολογείται πολύ και δικαιολογείται διαχρονικά. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε τον περασμένο μήνα, τον περασμένο χρόνο. Αυτό είναι το θέμα. Για να το βγάλεις από πάνω σου αυτό, χρειάζεται χρόνος. Δεν μπορείς δηλαδή μια κατάσταση, μια ατμόσφαιρα δεκαετιών να τη διορθώσεις ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο. Γι' αυτό και είπα ότι χρειάζονται τα 2 χρόνια που θα κρατήσει αυτή η διοίκηση και πάλι αν θα τα καταφέρουμε. Η προσπάθεια θα γίνει όμως. Αυτό είναι σίγουρο. Κύριε Μπαλτάκο, στις προγραμματικές σας δηλώσεις, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, σταθήκατε σε 2 κομμάτια κυρίως. Ναι. Ένα είναι η ανάγκη για επιτάχυση των διαδικασιών, για να μην έχουμε τα φετινά χάλια που βιώνει η Βέρεια, η Λαμία, ο Πανετολικός. Ναι. Δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, γιατί επί χρόνια η κατάσταση όλοι, αυτή πραγματικά. Ναι, δεν χρειάζεται. Μακάρι να το πετύχετε, γιατί όντως είναι πολύ ευχάριστο αν έχουμε αποφάσεις σε 5 μέρες για να μην ταλαιπωρούνται ομάδες, πρόεδροι, ο κόσμος, τα προγράμματα, εμβόλυμες και να γίνει αυτό το χάλι. Στο άλλο κομμάτι, σταθήκατε στο θέμα της διαιτησίας.
με αφορμή την προσπάθεια του κ. Αυγενάκη να περάσει την επαγγελματική διαιτησία. Νομίζω και εκεί ήταν ξεκάθαρος, δηλαδή ότι αν κάτι θα περάσει, θα περάσει από την ΕΠΟ και μόνο. Δεν αφήσατε περιθώρια παρερμηνίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν και περιθώρια, δεν υπάρχει καν περιθώριο. Τι δουλειά έχει ο κάθε υπουργός, ο οποίος σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, να περνάει τους νόμους και τις διατάξεις που αυτός νομίζει και αυτούς τις διατάξεις οι οποίες εξυπηρετούν ένα πρόσκαιρο συμφέρον, μια πρόσκαιρη σκοπιμότητα δική του, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι μόνο προσωπικό θέμα αυτό με τον κύριο Αυγενάκη. Διαχωρίζω την κυβέρνηση, διαχωρίζω τον κύριο Μητσοτάκη, δεν το πιάνω καθόλου, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ο υπουργός να παίζει μπάλα. Αυτό δηλαδή είναι ακατανόητο. Τι δουλειά έχει ο υπουργός να παίζει μπάλα? Τότε η ΕΠΟ γιατί υπάρχει? Το λέω. Mm-hmm. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε κάτι, εγώ είπα. Πώς δηλαδή? Γιατί εδώ θέλει να καταθέσει νομοσχέδιο να κάνει επαγγελματική την διαιτησία. Και η UEFA και η FIFA είναι στα κάγκελα. Εννοείται ότι είναι στα κάγκελα, διότι αν αυτό το αφήσουν, να σας πω κάτι πολύ απλό, αν η UEFA και η FIFA το αφήσουν αυτό στην Ελλάδα, θα γίνει και αλλού. Και σε συνέχεια δεν θα διοικεί το ποδόσφαιρο η Ομοσπονδία κάθε χώρας, που είναι μέλος της UEFA, θα το διοικεί το ποδόσφαιρο ο Υπουργός. Από πού και σπού. Φυσικά και δεν μπορούν να το αφήσουν αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό, απλώς τα γνωστά. Θα κινδυνεύσουν οι ελληνικές ομάδες, θα έχουμε Brexit, τα γνωστά. Αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και απορώ δηλαδή για αυτή την επιμονή. Πραγματικά απορώ. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα θα με επιτρέψετε όμως, γιατί επειδή είμαι σε μια σύσκεψη στην ΕΠΟ, αν δεν έχετε κάτι άλλο, να διακόψουμε τώρα, για να το θύμισε ο Στέργιος. Θα πορευτείτε τον επόμενο χρόνο με τον Μαρκ Κλάτεμπερκ ως αρχιδιαιτητή? Αυτό δεν το ξέρω ακόμα, γιατί εχθές το απόγευμα έγινα πρόεδρος της ΕΠΟ. Χρειάζεται ενημέρωση. Και χρειάζεται ενημέρωση και από τον ίδιο τον Κλάτεμπερκ. Άρα απλά, λοιπόν, επειδή είχατε ένα τέταρτο γι' αυτό, κύριε Παλτάκο, είχατε ένα μικρό έτσι, μια μικρή. Είχατε ένα τέταρτο με τον κύριο Κλάτεμπερκ? Ναι, είχα, ναι, εχθές, ναι. Εκεί παρουσία όλων βέβαια, έτσι, στην αίθουσα της συνέλευσης. Αλλά δεν έχω ενημέρωση. Εκείνο το οποίο γνωρίζω και γιατί μου το είπαν εδώ στην ΕΠΟ, είναι ότι η σύμβαση του κυρίου Κλάτεμπερκ λήγει 37. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πολύ νωρίς, έχουμε 2 μήνες μπροστά μας να το σκεφτούμε και να το συζητήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλή ευχαριστώ συνέχεια ευχαριστώ. Και καλορίζικος και σιδεροκέφαλος και μακάρι οι επιδιώξεις σας να γίνουν πραγματικότητα. Θα το χαρούμε όλοι. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.